Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων και έχω τη χαρά να καλωσορίζω τον κύριο Μάνο Δανέζη, επίκουρο καθηγητή αστρονομίας αστροφυσικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ανήσυχα πνεύματα στη χώρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δανέζη. Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω και το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Την κυρία Βιούκαλη την έχω ταλαιπωρήσει αρκετά αυτόν τον τελευταίο καιρό και όλους εσάς για τη φιλοξενία σας. Βρίσκεστε λοιπόν εδώ στο πλαίσιο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Χανίων. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων θα δώσετε μία διάλεξη με θέμα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας άνθρωπος για να φτάσει στην πολυπόθητη ευτυχία. Κάτι για το οποίο και στην επιτυχία. Κάτι για το οποίο γίνεται πολύ λόγος, κύριε Δανέζη, σε μία εποχή έντονης αμφισβήτησης, σε μία εποχή κρίσης των αξιών και βεβαίως οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καθημερινότητα αλλά και το πνεύμα του σύγχρονου ανθρώπου. Πώς θα το προσεγγίσετε το συγκεκριμένο ζήτημα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια της ευμάρειας δεν είχαμε καταλάβει, δεν μας είχαν μάθει πάρα πολλά πράγματα. Απλώς αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, κάτι πολύ παράδοξο. Η κρίση η οποία περνάμε μας δίνει και ευκαιρίες. Μεγάλες ευκαιρίες σαν κοινωνία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ελληνική, είναι μια κρίση του δυτικού πολιτισμού. Αυτό που καταραίει είναι αξίες του δυτικού πολιτισμού και γενικότερα όλος ο πολιτισμός. Πίσω από αυτή την οικονομική κρίση που καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν είναι η αιτία η κρίση αυτή. Είναι το αποτέλεσμα μιας σαθρής δομής κοινωνικής. Με την έννοια ότι πίσω από τα σπρέτς, αυτά τα πράγματα κτλ. Κρύβονται άνθρωποι με ένα κακό πολιτισμικό υπόβαθρο. Λοιπόν, μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να ξαναβρούμε την κοινωνικότητά μας, να ξαναβρούμε τις παλιές μας αξίες και με τη βοήθεια της επιστήμης, η οποία επηρεάζει βασικά και ριζικά την ανάπτυξη του πολιτισμού, να φτιάξουμε ένα καινούριο πολιτισμό πιο ανθρώπινο και πιο προσιτό σε όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους. Είστε από τους επιστήμονες που μαζί με έναν ακόμα συνάδελφό σας και μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΤ3 επιχειρήσατε και πετύχατε σε ένα μεγάλο βαθμό να εκλαϊκεύσετε την επιστήμη της αστροφυσικής. Θα ήθελα να μας πείτε αν πράγματι πιστεύετε ότι ο κόσμος σήμερα στη χώρα μας έχει μια αντίληψη για το τι ακριβώς μιλάμε. Κοιτάξτε, δεν θα μπορώ να το πω εκλαϊκεύση. Το να μιλάς απλά ελληνικά για θέματα που θεωρούνται δύσκολα, δεν το θεωρώ την εκλαϊκεύση, γιατί τα θέματα τα οποία πιάσαμε και συζητήσαμε με όλους τους τηλεθεατές ή με πολλούς φίλους, δεν διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Είναι τόσο δύσκολα θεωρούνται που δεν διδάσκονται. Άρα λοιπόν, όταν συζητάς θέματα και τα κατανοούν όλοι που δεν διδάσκονται στο πανεπιστήμιο, πόσο εκλαϊκευμένο είναι? Μιλάμε απλά ελληνικά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί δεν μάθαμε να μιλάμε ελληνικά. Μιλάμε έτσι μια γλώσσα περίεργη, επιστημονικοφανή γλώσσα και είμαστε και ευχαριστημένοι, γιατί όταν δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι μας θεωρούν και πολύ σπουδαίους. Όλα αυτά τα οποία ακούμε τελευταία για το σύμπαν, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα σύμπαν, υπάρχουν πολλά. Θεωρείτε ότι επηρεάζουν έναν μέσο Έλληνα? Μπορεί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας η αστροφυσική? Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε πώς τα επιτεύγματα της σύγχρονης φυσικής, αστροφυσικής, επηρεάζουν τη δομή του πολιτισμού μας. Δηλαδή, θα σας φανεί περίεργο, μπορούν να αλλάξουν κοινωνικά συστήματα και θεολογικά συστήματα. Εκ πρώτης φαίνεται λίγο περίεργο. Και όμως είναι πολύ πραγματικό και θα το συζητήσουμε σήμερα. Επιδρά η επιστημονική γνώση του 20ου αιώνα, αυτής της μεγάλης επιστημονικής επανάστασης που ακόμα δεν διδάσκεται ούτε στο πανεπιστήμιο, πώς να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας. Γιατί αν δεν αλλάξουμε γρήγορα τον πολιτισμό μας, θα χαθούμε μαζί με αυτόν. Σε μια χώρα που υπερηφανευόμαστε όμως για τον πολιτισμό μας, για ποιο λόγο θα πρέπει να τον αλλάξουμε και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κατά τη γνώμη σας δεν συνάδουν με τους σημερινούς ρυθμούς της εποχής μας? Έχουμε μια κακιά αντίληψη του τι είναι πολιτισμός. Εμείς πολιτισμό ονομάζουμε την καλλιτεχνική δημιουργία. Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια πτυχή του πολιτισμού. Πολιτισμός βρίσκεται στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή βρίσκεται στις οικογενειακές σχέσεις, στη σχέση με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά μου, στο πώς συμπεριφέρομαι στον δρόμο, αν φτύνω, αν πετάω τα χαρτιά κάτω, πώς συμπεριφέρομαι τους άλλους ανθρώπους, πόσο ανεκτικός είμαι, πόσο δίκαιος, πόσο ίσιος,
πόσο ο φίλος της αξιοκρατίας. Αυτό είναι όλα ο πολιτισμός. Αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα υπουργείο. Όλα τα υπουργεία και οι κοινωνικές διαδικασίες που κρύβονται από τα υπουργεία είναι μέσα στην πολιτισμική κατάρτιση. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο πολιτισμός. Τι από την αρχαία παράδοση των προσοκρατικών, των αρχαίων Ελλήνων έχουμε κρατήσει εμείς σήμερα. Υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει δημοκρατία. Άρα καταλαβαίνετε, ο πολιτισμός είναι μια πολύ βαριά λέξη. Mm-hmm. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Όχι να ξαναγυρίσουμε να φοράμε χιτώνες. Τις αξίες. Δηλαδή όταν λέμε ισότητα, όταν λέμε αξιοκρατία, όταν λέμε αγάπη, όταν λέμε αλληλεγγύη, δεν είναι ξεχασμένες αξίες. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να ζούμε. Υπενισόμαστε ότι τις πιστεύουμε. Τις κάνουμε πράξη. Αναδείχθηκαν ωστόσο κάποιες από αυτές τις Βεβαίως. Αξίες εν μέσω κρίσης, αυτό όπως η αλληλεγγύη. Μα αυτό σας είπα. Ότι αυτή η κρίση μας δίνει και διεξόδους να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Ξαναβρήκαμε το γείτονά μας. Γιατί στη διπλανή πόρτα, στην πολυκατοικία μας, δεν ξέραμε ποιος κάθεται. Σήμερα πρέπει να πούμε τον καημό μας. Πρέπει να μοιραστούμε κάποια πράγματα. Σήμερα ξανακοιτάμε κάποιους οι οποίοι ζητιανεύουν. Που έτσι κάπως προσπερνάγαμε. Καταλαβαίνουμε τον πόνο του άλλου, γιατί περνάμε και εμείς έναν αντίστοιχο πόνο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Είναι ευκαιρίες που δίνονται μέσα σε πολλές φορές φρικτές καταστάσεις προσωπικές. Θα μας πείτε, κύριε Βανέζη, επιγραμματικά ποια είναι αυτά τα 10 βήματα της επιτυχίας για τα οποία θα μιλήσετε το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Είναι οι τρεις βάσεις του νέου επιστημονικού πνεύματος. Πρώτον, η ύλη, το πρώτο αξιακό γεγονός που στηρίχθηκε ο δυτικός πολιτισμός, που όπως καταλαβαίνετε σε αυτή την αξία της ύλης θυσιάζουμε κάποιες φορές ακόμα για την ίδια την αξιοπρέπειά μας, δεν είναι παρά ένα μάτριξ. Είναι μια ψεύτικη εικόνα που σχηματίζει το μυαλό μας. Άρα το αξιακό γεγονός που θυσιάζουμε τα πάντα είναι μια εικόνα ενός υπολογιστή. Μιλάω επιστημονικά, δεν μιλάω φιλοσοφικά. Το δεύτερο, η δεύτερη αλήθεια. Στο σύμπαν δεν υπάρχουν μορφές σχήματα. Το σύμπαν αποτελείται από μια ολότητα. Άτμητη και αδιαίρετη ενότητα. Είναι ο εγκέφαλός μας αυτός ο οποίος δημιουργεί τις τομές της ατομικότητας των γεγονότων, του τραπεζιού, του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό δημιουργεί μια νέα συνείδηση κοινωνική του όλοι μαζί. Ενώ ο δυτικός πολιτισμός μέχρι σήμερα θεοποιούσε το άτομο. Δηλαδή τη διαίρεση, την ψεύτικη διαίρεση του εγκεφάλου μας. Μήπως αυτή η ολότητα δεν συγκίνησε τους αρχαίους προγόνους να δημιουργήσουν δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει όλοι μαζί. Δεν σημαίνει καθένας τον εαυτούλη του και απλώς να μιλάμε για το όλοι μαζί όταν μας συμφέρει. Αυτό το τρίτο το οποίο θα τονίσουμε είναι αυτός ο νόμος δράσης αντίδρασης. Στο σύμπαν μέσα και στην κοινωνία των ανθρώπων δεν υπάρχουν τιμωρίες. Δεν υπάρχει κακός και καλός Θεός που τιμωρεί ή ευεργετεί. Κόβεις το δάσος, θα πλημμυρίσεις και θα πεθάνεις. Δεν είναι τιμωρία από κανένα Θεό. Είναι δράση αντίδραση. Φτιάχνεις τα σπίτια σου μέσα ρέματα, θα πνίγεις πάλι. Δίνεις ένα χαστούκι σε κάποιον, θα φας και εσύ ένα χαστούκι. Δηλαδή θέλουμε να καταλάβουμε ότι στο σύμπαν επικρατούν νόμοι συμπαντικοί που πρέπει να εφαρμοστούν και στην κοινωνία των ανθρώπων. Γιατί η κοινωνία των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι του σύμπαντος. Δεν μπορεί η κοινωνία των ανθρώπων να δρά έξω από ένα συμπαντικό νόμο αποδεδειγμένο πειραματικά πια. Και για να καταλάβουμε τελικά ότι θα πρέπει να αλλάξουμε μια νοοτροπία και λογική, θα αναφερθούμε σε μερικά θέματα τα οποία ο απλός πολίτης θεωρεί μεταφυσικά, τα θεωρεί θαύματα, θεωρεί, τι να σας πω, τα οποία αποδεικνύονται πειραματικά. Δηλαδή το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω. Όταν διαιρούμε κάτι, αυτό μεγαλώνει, πολλαπλασιάζεται. Αυτά φαίνονται στον κόσμο ότι είναι περίεργα. Και όμως είναι πραγματικά. Θα παίξουμε με ταινιούλες, με χαρτάκια και θα δούμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε ένα αντικείμενο που να μην έχει μέσα και έξω. Για σκεφτείτε το. Ένα αντικείμενο που δεν έχει μέσα και έξω. Το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω.
Έχετε διατυπώσει, κύριε Δανέζη, απόψεις που έχουν προκαλέσει αίσθηση και διάβαζα λίγο νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων έχετε πει ότι μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος τον οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Αυτό είναι πασίγνωστο. Δεν λέω τίποτα καινούριο. Απλώς αυτό είναι μια παλαιολιθική άποψη της επιστήμης. Την ξέρουμε πια εδώ και δεκαετίες. Που πρέπει τώρα να ανατρέξουμε σε επιστημονικά δεδομένα. Όχι, για το όνομα του Θεού. Μπορούμε να τα πούμε πάρα πολύ απλά. Να μας καταλάβει όλος ο κόσμος. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να τα έχουμε καταλάβει εμείς. Για να τα πούμε απλά, να μας καταλάβουν οι άλλοι. Λοιπόν, τα λες απλά. Δεν επέτρεπε επιστημονικά. Μιλάμε για πειράματα. Μιλάμε για εφηρμοσμένη επιστήμη πλέον. Ναι, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο κόσμος που λένε θρησκείες κτλ. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, το ιδεολογικός και υπαρκτός και όπως και ο δικός μας, τον οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε. Ωραία, και ποιο είναι το κακό? Τώρα, αν βοηθάει αυτό τις θεολογίες ή κάποιες θεολογίες κτλ., τι με νοιάζει εμένα? Εγώ είμαι θεολόγος. Δηλαδή, το ότι ο κόσμος είναι ένα μάτριξ ή ότι όλα αυτά τα πράγματα, λέει γενική θεωρία σχετικότητας, τα λένε νευροφυσιολογία με πειράματα, δεν είναι κάτι άγνωστο εδώ και πολλές δεκαετίες. Απλώς λίγο φοβόμαστε. Θα βγει ο Δανέζης τώρα, θα πει για αυτά τα πράγματα, θα τον βρήσουμε εκεί ότι είναι Παπαδοκράτης, θα τον. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να σπάσουμε και αυγά. Για να περάσουμε σε έναν καινούριο πολιτισμό που στηρίζεται πάνω σε μια νέα επιστήμη, θα πρέπει να τολμήσουμε να διατυπώσουμε τη νέα επιστήμη. Αν φοβάμαι ότι δεν θα γίνω σύμβουλο στο Υπουργείο και δεν μιλάω, τότε πώς θα μάθει ο κόσμος τη νέα επιστήμη? Τι είναι αυτό που σας τραβάει στην αστροφυσική, κύριε Δανέζη? Κοιτάξτε, έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία, εκατοντάδες αστροφυσικός άρθρα έχουν δημοσιευθεί. Για να λύξω τα δικά μου προβλήματα. Mm-hmm. Από πολύ μικρός, ρώταγα τους δασκάλους μου, ρώταγα τους γονείς μου, την κοινωνία μου. Από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού πάμε. Είχα προβλήματα μεγάλα, κανένας δεν μου απαντούσε. Ούτε οι δάσκαλοι μου απάντησαν, ούτε οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο. Και είπα κάποια στιγμή, αφού δεν μου απαντάει κανένας, θα το βρω μόνος μου. Δεν ξέρω αν βρήκα κάτι μόνος μου. Τουλάχιστον ανακάλυψα τι έχουν πει άλλοι συνάδελφοι σε άλλες εποχές. Μιλάω στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Γνώρισα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι έχω λύσει κάποια από τα προβλήματά μου. Κάποια προβλήματά μου θα τα πάρω μαζί μου. Αυτοί οι προβληματισμοί που σίγουρα υπάρχουν και σε νέα παιδιά, σε όλους και σε εφήβους, θα λέγατε σε αυτούς μάλλον τους προβληματισμούς ότι δίνονται λύσεις μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Είναι ενταγμένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι γνώσεις αυτές ώστε να διοχετευτούν στη νέα γενιά? Κοιτάξτε, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι παιδευτικό σύστημα, είναι εκπαιδευτικό. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο δυτικό κόσμο έχει φτιαχθεί για να αναπαράγει καρμπών τις ιδέες τις παλιές. Όχι, δεν δίνει τίποτα από αυτά, γιατί δεν υπάρχει παιδεία. Δηλαδή, αυτές είναι απειγορευμένες γνώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ θα σας πω το εξής, το λέω και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ότι βλέπετε ότι όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας δεν διδάσκουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Την έχουν στο πρόγραμμά τους, αλλά είναι φτιαγμένο έτσι το πρόγραμμα ώστε μόνο 5-6 φοιτητές το χρόνο να διδάσκουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας, που πλέον η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι η φυσική η επικρατούσα. Κανένας φυσικός, και ρωτήστε όσους. Θα βρείτε πολύ κόσμο εδώ στην Κρήτη που να έχουν βγάλει το φυσικό. Είτε της Κρήτης, οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Δεν έχουν διδαχθεί τη γενική θεωρία σχετικότητας. Μαθαίνουν ακόμα τον Εύτονα. Ωραία, τι θέλετε να κάνουμε? Όταν τους λέμε αυτά τα πράγματα, μας λένε ότι είμαστε μεταφυσικοί και μιλάμε για Χάιντζεμπεργκ, μιλάμε για Πάολι, μιλάμε για σύγχρονους επιστήμονες. Σχετικότητα, κβαντική φυσική. Μας θεωρούν ότι είμαστε μεταφυσικοί, ότι θεολογίζουμε. Τι να σας πω, δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάλιστα. Διασκεδάζουμε. Πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο. Όσοι δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Σας ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Πολύ για την παρουσία σας, για το χρόνο σας. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο μαζί με τις αθλητικές μας ειδήσεις.